πάμε ευρώ. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση με ένα θέμα το οποίο κάποιοι μαθητές εκεί διεκδικούν μία πολύ σημαντική πανευρωπαϊκή διάκριση. Κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη χώρα μας, βγήκαν πρώτοι σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό και αυτά τα παιδιά θα βγουν στην Ευρώπη προκειμένου να κερδίσουν το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό στατιστικής. Περισσότερα βέβαια θα μας πει η κυρία Κική Γιαννάτου, εκπαιδευτικός μαθηματικός. Κυρία Γιαννάτου, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, η αρχή έγινε, ανέβηκαν το πρώτο σκαλοπάτι αυτά τα παιδιά σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό στατιστικής και τώρα βέβαια ακονίζουν τα μυαλά και τα μολύβια τους προκειμένου να διακριθούν πανευρωπαϊκά. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Είναι μια ομάδα τριών μαθητών του Γενικού Λυκείου Βίσας. Είμαστε ένα ακριτικό σχολείο στο Βόρειο Εύρος, στα σύνορα, μικρό σχολείο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το να βρεις να δουλέψεις τόσο καλά με τρεις μαθητές σε ένα τόσο μικρό σύνολο παιδιών είναι πολύ σημαντικό. Πήραμε λοιπόν μέρος με τα παιδιά στον τέταρτο πανελλήνιο διαγωνισμό στατιστικής και καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο, περνώντας βέβαια από διάφορες φάσεις προκριματικές. Το τελευταίο διάστημα διαγωνιζόμασταν οι πέντε πρώτες ομάδες μεταξύ μας, προκειμένου οι δύο από αυτές να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό και καταφέραμε και βγήκαμε πρώτοι, πήραμε το βραβείο κοινού. Ανάμεσα λοιπόν στις πέντε πρώτες πήραμε το βραβείο του κοινού και με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι μας ψήφισε και η Επιτροπή Αξιολόγησης, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει την εργασία μας και τέλος Μαΐου θα ξέρουμε τα αποτελέσματα, τι θα γίνει δηλαδή και στο επόμενο βήμα μας. Εάν δεν κάνω λάθος και πέρυσι συμμετείχαν τα παιδιά στον διαγωνισμό, βγήκατε πέμπτη στην Ελλάδα. Ήτανε οι ίδιοι μαθητές ακριβώς, πέρυσι ήταν στη Δευτέρα Λυκείου και καταφέραμε και βγήκαμε πέμπτη. Οπότε φέτος που είχαμε και την εμπειρία, το πιστέψαμε και λίγο παραπάνω, τα δώσαμε όλα και τα καταφέραμε. Επίσης αξίζει να πω ότι και η δική σας περιοχή είχε διάκριση στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Βέβαια. Μιλάω για το πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου, να πω συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον υπεύθυνο συνάδελφο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που έκαναν, βέβαια και το αποτέλεσμα. Και το είχαμε προβάλει το συγκεκριμένο επίτευγμα. Να σταθούμε λίγο σε μια επιτυχία ωστόσο, το οποίο προέρχεται από μαθητές μιας ακριτικής περιοχής. Συνήθως λέμε ότι εκεί οι μαθητές, τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία είναι κάπως, δεν θα πω ενός κατώτερου θεού, αλλά σίγουρα δεν αισθάνονται το ίδιο με μαθητές αστικών κέντρων. Το επιβεβαιώνετε? Είμαστε λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ένα πολύ μικρό σχολείο με 31 μαθητές και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Δυστυχώς το σχολείο μας δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Οπότε ακριβώς, κάθε χρόνο... αυτό λέω, εντός εισαγωγικών μαθητές ενός κατώτερου θεού, διότι αυτά τα παιδιά μας βάζουν τα γυαλιά και όχι σε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά στην ίδια την πολιτεία και στις πράξεις και στο σχεδιασμό που διαχρονικά έχει. Κάθε χρόνο λοιπόν οι μαθητές όχι μόνο του σχολείου του συγκεκριμένου, αλλά γενικότερα των σχολείων εδώ της περιοχής, περιμένουν μήνες πολλές φορές προκειμένου να έρθουν εκπαιδευτικοί και να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Και μιλάω ακόμη και για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που καθυστερούν αρκετούς μήνες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα και δυστυχώς κάνει πάρα πολύ κακό και δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση τους μαθητές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουμε εκεί, τουλάχιστον οι περισσότεροι για να μην πω όλοι, είμαστε αναπληρωτές, είμαστε μακριά από τα σπίτια μας, δουλεύουμε όμως εδώ με μεγάλη χαρά και προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μαθησιακά και όχι μόνο αποτελέσματα. Τα καλά βέβαια ενός μικρού σχολείου είναι ότι είμαστε πάρα πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Ακριβώς, έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Είμαστε μια οικογένεια, ναι, θα μπορούσα να πω, με πάρα πολύ στενούς δεσμούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να έχεις ένα τμήμα με 10 μαθητές και να μπορείς να δουλεύεις μόνο με τόσο λίγα παιδιά είναι μόνο προς όφελος των μαθητών και έτσι κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούσαν όλα τα σχολεία για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να δουλεύει με όλους τους μαθητές, να μπορεί να δει τις αδυναμίες τους και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να τα βοηθήσει. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο εύκολο ήταν να δημιουργήσετε αυτή την έμπνευση, να φέρετε αυτή την έμπνευση
στους μαθητές σας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεις και τα κατάλληλα παιδιά που θα μπορείς να επικοινωνήσεις, να συντονιστείς, να συνεργαστείς και να δουλέψεις. Αυτά λοιπόν τα παιδιά το θέλαν πολύ και ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινή έτσι, ρουτίνα μας και να δούμε και κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε πέρσι και τελικά μας άρεσε πολύ. Τα πήγαμε καλά και φέτος μπήκαμε με μεγαλύτερη δυναμική. Φέτος βέβαια είχαμε μεγάλα προβλήματα γιατί δεν μπορούσαμε να βρεθούμε για να δουλέψουμε. Τα σχολεία μας ήταν κλειστά το μεγαλύτερο διάστημα, οπότε η επικοινωνία μας ήταν κυρίως διαδικτυακή, αργά το βράδυ, αρκετές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Είχαμε και το πρόβλημα ότι τα παιδιά είναι στην τρίτη ηλικίου με ήδη πιεσμένο το πρόγραμμά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ήταν κάτι που το έκανα με ενθουσιασμό, τους γέμιζε, δηλαδή το περιμέναν πώς και πώς, πότε θα έρθει η ώρα να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα, να πούμε τις προτάσεις μας, να συζητήσουμε. Ήταν μια διέξοδος θα έλεγα. Τους έδινε χαρά δηλαδή, δεν τους πίεζε. Κύριε Γιαννάτου, τι ζητούν μαθητές μιας ακριτικής περιοχής από την πολιτεία? Αν ήταν κάτι να αλλάξει από την Δευτέρα, τι θα ήταν αυτό? Αυτό που ζητούν όλοι οι μαθητές πανελλαδικά. Χρειάζεται να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, να έχει προσωπικό το κάθε σχολείο από την αρχή της χρονιάς. Δεν μπορεί άλλοι μαθητές να ξεκινούν το Σεπτέμβρη, άλλοι τον Οκτώβρη, άλλοι το Δεκέμβρη και άλλοι πολύ αργότερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να στηρίξει όλα τα σχολεία, πόσο μάλλον τα μικρά ακριτικά σχολεία που είναι ακόμη πιο αδύναμα, εννοώ από θέμα προσωπικού, να διορίσει κόσμο, και να μπορούν τα παιδιά από την πρώτη μέρα να κάνουν μάθημα. Και αυτό δεν είναι μια απέτηση φοβερή και τρομερή. Είναι το στοιχειώδες. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά. Να κλείσουμε με μια ερώτηση. Πόσο γεμάτη νιώθετε μέσα σας, που αποτελείτε έτσι κατά κάποιο τρόπο πηγή έμπνευσης για τους μαθητές σας, η διάσταση της ιδιότητας ενός εκπαιδευτικού νομίζω δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια. Και αυτό το επιβεβαιώνετε και το αποδείξατε. Να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, έχεις να κάνεις με παιδιά. Κάθε μέρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ζεις καινούργιες εμπειρίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι να σας πω τώρα, συγκίνηση, περηφάνεια, χαρά, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι αυτή η πρόκριση ήρθε σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη που όλος ο κόσμος υποφέρει και εμάς μας έδωσε αισιοδοξία. Τα παιδιά στάθηκαν στα πόδια τους καλύτερα και έτσι μέσα στο σκοτάδι της περίοδου μπορώ να πω ότι ήταν μία ακτίνα φωτός. Και βέβαια όλη η περιοχή το έχει ζήσει στο έπακρο, γιατί σημαίνει πάρα πολλά, όχι μόνο για τα παιδιά και το σχολείο, αλλά και για τον τόπο μας εδώ. Μάλιστα. Τα παιδιά τώρα έχουν πολλαπλά ωφέλη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό βέβαια. Και να καλή έχουμε επιτυχία. Μια πολύ καλή θέση, αλλά ήδη είναι τόσο κερδισμένα, γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακούν με πάρα πολλές διαδικασίες που δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί πιέζει μόνιμα ο χρόνος. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κέρδος. Εγώ θέλω να ευχηθώ και στα δικά μου τα παιδιά, αυτά τα τρία της ομάδας, και στα παιδιά όλου του κόσμου, ειδικά της τρίτης λυκείου, που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένα, να πάνε όλα καλά σε κάθε προσπάθεια που θα κάνουν από εδώ και πέρα, να κάνουν όνειρα, να βάζουν στόχους, να αγωνίζονται για τους στόχους τους. Και όλα θα πάνε καλά γιατί έχουν δίπλα και τους γονείς τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.